70 αιτήσει καταναλωτών και στο Δήμο Λάρισα ικανοποιήθηκαν για το εφάπαξ επίδομα επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματο που είχε γίνει διακοπή εξαιτία οφειλών. Καθώ και ο Δήμο Λάρισα συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα. Αυτό το μέτρο που αφορά την επανασύνδεση. Των νοικοκυριών, γιατί μιλάμε για φυσικά πρόσωπα νοικοκυριά και όχι για επιχειρήσει, που έχει διακοπεί το ρεύμα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βρήκε μεγάλη αποδοχή. Ένα πρόγραμμα που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση και ουσιαστικά γίνεται εφαρμογή μέσω των επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί στου κατατόπου Δήμου, έτσι και στο Δήμο Λαρισιών, που είναι και ο μεγαλύτερο Δήμο τη Περιφερειακή Ενότητα. Από την αρχή το έχουμε αγκαλιάσει και προσπαθούμε αυτό να εξυπηρετήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίο έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και πρέπει να έχει και το ρεύμα το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να μένει κάποια, καμία οικογένεια χωρίς ρεύμα. Στο Δήμο υπάρχει ειδική επιτροπή που αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των ετούντων και χορηγείται κατόπιν το ειδικό βοήθημα. Υπάρχει ένας αριθμός αιτήσεων ακόμη. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι κάτι την επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξη του κυρίου Σταθάκη στη Λάρισα, και προσωπικά ο ίδιος το έθεσα με τεπιτάσεως ότι πρέπει να δοθεί και μια καινούργια ημερομηνία όσον αφορά παράταση δηλαδή στην ημερομηνία που αφορούν τα κομμένα ρεύματα. Αυτή τη στιγμή ισχύει μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου. Ζητήσαμε λοιπόν να δοθεί και άλλη μια παράταση τόσο ώστε να συμπεριλάβει και όλους αυτούς που κόπηκαν που έχουν κομμένε παροχέ από τι 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα και βέβαια να ικανοποιηθούν όλε οι αιτήσει ώστε να πάμε στι γιορτέ του Χριστουγέννου και να μην έχουμε μόνο τα πολλά φώτα τόσα στην πόλη, αλλά να έχουμε και αυτού του ανθρώπου με το ρεύμα και τα φώτα του μέσα στο σπίτι του.